Με τον καθιερωμένο αγιασμό ξεκίνησε η τελετή των εγγενείων του σύγχρονου διδακτηρίου, στο οποίο στεγάζονται το 16ο Δημοτικό και το 25ο Νηπιαγωγείο της Κατερίνης. Οι εκπρόσωποι της τοπικής πολιτικής ηγεσίας, γονείς και όλοι οι μαθητές συμμετείχαν στην τελετή. Οι διευθύντριες των δύο σχολείων που συστεγάζονται εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για το νέο σχολικό κτίριο και δεσμεύτηκαν ότι θα εργαστούν για την καλύτερη δυνατή λειτουργία των σχολείων. Κάθε σχολείο που ανοίγει είναι μια υπόσχεση και ένας λόγος να είμαστε περισσότερο αισιόδοξοι. Η επένδυση στην παιδεία είναι μονότονος για την βελτίωση του κοινωνικού πολιτισμού και το σχολείο είναι ένας χώρος στον οποίο προάγεται η γενική παιδεία, η κριτική σκέψη, η δυνατότητα των παιδιών να αναπτύσσουν δημιουργικές δεξιότητες, ένας χώρος ο οποίος διαθέτει ζώνες πολιτισμού, κινητροδοτεί το χορό, τη μουσική, το θέατρο, την άθληση και μαθαίνει στα παιδιά πάνω απ' όλα να συνδιαλέγονται, να αφουγκράζονται και να ακούν. Αυτό είναι το σχολείο το οποίο στοχεύουμε να δημιουργήσουμε. Και εμείς οι εκπαιδευτικοί εγγυόμαστε ότι θα τα καταφέρουμε. Παρά τις ανοιξότητες, η χαρά όλων μας είναι μεγάλη και θυσιάζει όλα τα κακό σήμερα. Και ίσως περισσότερο από κάθε άλλη φορά έχουμε ανάγκη από θετικές πρωτοβουλίες και έργα όταν μάλιστα συνδέονται με την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου και την αγωγή και εκπαίδευση των μικρών παιδιών μας. Ως προϊσταμένη του 25ου Νηπιαγωγείου Κατερίνης, αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω δημόσια και θερμά όλους όσους συνέβαλαν για την υλοποίηση αυτού του κτηρίου. Τόσο ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 16ου Δημοτικού Σχολείου, όσο και ο πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής, ζήτησαν από τους εκπροσώπους της τοπικής πολιτικής ηγεσίας τη συμπαράστασή τους στην περαιτέρω λειτουργία του σχολείου. Προσβάσαμε το ροζ, πατήρ προσβάσαμε το ροζ, έλεγε, όπου ανοίγει ένα σχολείο, κλείνουν 10 φυλακές. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Το ρόλο της παιδείας τον ανέπτυξαν πολύ εύστοχα και η διευθύντρια και ο προϊστάτης και η διευθύντρια του νηπιαγωγείου. Ο σκοπός της αγωγής των παιδιών είναι η ερώση. Η δάσκαλη πραγματικά, επειδή και εγώ 35 χρόνια υπηρέτησα την παιδεία, είναι ο κλάδος των υπαλλήλων, των λειτουργών, που δίνει πάντοτε κάτι παραπάνω από αυτό που πρέπει, είναι κομμάτι της ψυχής του. Είναι λοιπόν ένα λειτουργήμα η δουλειά του εκπαιδευτικού. Δεν πληρώνεται με τίποτε. Θα θέλαμε να πιστεύουμε σαν γονείς ότι οι υποσχέσεις από τις αρμόδιες δημοτικές αρχές όσον αφορά την υποστήριξη του σχολείου, το οποίο σαν νέο διδακτήριο έχει αυξημένες ανάγκες, θα υλοποιηθούν και δεν θα χρειαστεί να προσφύγουμε σε κάποιες λύσεις τις οποίες οι γονείς θα κληθούν να δώσουν. Από την πλευρά του, ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σημείωσε την ανάγκη συνεργασίας όλων των πλευρών για τη δημιουργία σχολικών μονάδων. Ευχαριστώ όλους για τα καλά τους λόγια. Σε μένα δεν ανήκει τίποτα άλλο από το υπηρεσιακό καθήκον του απλού εκπαιδευτικού. Όλα τα συγχαρητήρια ανήκουν σε αυτούς της τοπικής αυτοδιοίκησης, της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης και της περιφέρειας τώρα που μας παρέδωσαν αυτή τη σχολική μονάδα και εύχομαι, πιστεύοντας ακράδαντα, ως ο τελευταίος εκπαιδευτικός της Πιερίας, ότι σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που περνάμε, η επένδυση στην παιδεία είναι το άλλο. Ας επενδύσουμε αυτό που μας μένει. Ας επενδύσουμε στα παιδιά μας. Η Αντιπεριφερειάρχη Σοφία Μαυρίδου μίλησε για τις δυνατότητες της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας στη λειτουργία νέων σχολικών μονάδων, ενώ έκανε ιδιαίτερη μνεία στον πρώην νομάρχη, κύριο Γιώργο Παπαστεργίου. Σήμερα για την Περιφερειακή
ευκαιρίας είναι ξεχωριστή μέρα για όλους μας, γιατί θεμελιώνουμε ένα καινούριο σχολείο, ένα σύγχρονο σχολείο, λειτουργικό, ένα κόσμο για την πόλη της Κατερίνης που θα στεγάσει τη δίψα διαμάθηση, τα όνειρα, τις φιλοδοξίες, αλλά και τις καλύτερες στιγμές παιδιών που αύριο θα διαδραματίσουν το δικό τους ρόλο στην κοινωνία. Στην Περιφερειακή Ενότητα Αφιερία στα θέματα εκπαίδευσης, παρόλο που η αρμοδιότητα εκτέλεση έργων σχολικής τέχνης έχει μεταφερθεί αποκλειστικά στους Δήμους, βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα των προτεραιοτήτων μας. Είναι για μας χαρά να μπορούμε να είμαστε αλλογοί σε κάθε ενέργεια και προσπάθεια που έχει να κάνει με το χώρο της εκπαίδευσης. Με αυτό το σχολείο κρίνουμε ουσιαστικά ο κύριος της Μαργαρίτης Αυτοδιοίκησης και ιδιαίτερα στα χρόνια που είχα την τιμή, στα 12 χρόνια την τιμή να τον υπηρετήσω, 222 αίθουσες παραδίδουν στον νομό Πιερίες. Ιδιαίτερα όμως αυτό το σχολείο είναι ένα σχολείο που είναι και ουσιαστικά απάντηση και στους Ευρωπαίους που μας θεωρούν ότι δεν είμαστε ικανοί εμείς ή είμαστε σπάταροι για να διαχειριστούν τα θέματα. Δεν έγινε με χρήματα ευρωπαϊκά, έγινε με ελληνικά, του φορολογούμενου πολίτη, δικά σας χρήματα. Και ο λόγος ήταν αυτός που καθυστέρησε τόσο πολύ να γίνει, δηλαδή 5 χρόνια, γιατί ακριβώς έγινε με οικονομίες που έγιναν. Και έχουμε πολλά παραδείγματα να τους δείξουμε για τον τρόπο με τον οποίο χειρίζονται τα πράγματα. Δεν θα κάνει οι Έλληνες. Η τελετή ολοκληρώθηκε με το καθιερωμένο κόψιμο της κορδέλας των Εγγενείων.